στη Νέα Υόρκη είμαι. Βλέπετε τα αξιοθέατα, τα κτίρια. Πάμε έτσι μια μικρή γύρα να δείτε. Εδώ είναι το Μέσης. Που οι γκόμενες τρελαίνονται να ψωνίζουν. Τώρα πάμε να ανεβούμε στον ουρανοξύστη να δείτε. Ελπίζω από την κάβλα να μην πέσω κάτω. Γιατί έχω καβλώσει πολύ. Εδώ τι γίνεται. Άμα θες να πηδήξεις, βλέπω, οι μόνες γκόμενες που παίζουν είναι οι αραπίνες και λίγο οι σχιστομάτες. Λευκές γυναίκες δεν παίζουν. Εγώ ήρθα βασικά για να πάρω κάποιες μπότες και κάποια ρούχα. Ας μείνω και αγάμητος μια εβδομάδα. Δεν θα πεθάνω. Δεν θα πάθω τίποτα. Πάμε και στον ουρανοξύστη να δείτε από πάνω τι όμορφα που είναι και φοβάμαι το ύψος. Δεν έχει πολύ γαμίσει, ήρθα στον ουρανοξύστη. Εδώ δείτε πίσω μου, είναι ο μεγάλος ουρανοξύστης. Τώρα θα ανέβουμε απάνω, φοβάμαι εγώ το ύψος λιγάκι. Αλλά για να σας κάνω ένα ωραίο βιντεάκι να δείτε τη Νέα Υόρκη, θα ανέβω απάνω. Ρε φίλε, τώρα προσγειώθηκες όμως, δεν έχεις ώρα που προσγειώθηκες. Προσγειώθηκα τι, το αεροπλάνο δεν το φοβάμαι, άμα πέσει δεν θα, θα πεθάνεις μια και καλή, θα πας παράδεισο ή κόλαση, για κόλαση με βλέπω, που είναι όμορφα στην κόλαση και όλες οι καλές γκόμενες κόλαση θα πάνε, παράδεισο δεν θα πάει καμία, τέλος πάντων θα σας αφήσουμε τις φιλοσοφίες, πάνε ανέχουμε τώρα πάνω. Σαν το πύργο του Δράκουλα το έχουν καταντήσει. Κοιτάξτε εδώ σίδερα, μόνο ο Δράκουλας λείπει, είπαμε αξιοθέατο. Πάμε πάνω τώρα. Έριξα και ένα πλανήτη έτσι να τους βρωμίσω πίσω, σκυλοβρωμάει. 29 δολάρια για να δείτε τώρα μια μαλακία και μισή. Αλλά με έρθεις Νέα Υόρκη πρέπει να πας αυτό, δεν μπορεί να μην πας. Με αυτά τα λεφτά θα μπορούσα να είχα γαμίσει μία φορά στη Φιλής και μία φορά στο μεταξουργείο. Αντί να βλέπω μαλακίες έναν ουρανοξύστη. Τέλος πάντων, αφού τα δω, αφού ήρθα Νέα Υόρκη, θα αναγκαστώ. Μπουρδέλα δεν έχει εδώ, τα λεφτά σου τα πετάς σε μαλακίες. Πάντως για το κλάσιμο δεν έχει πρόστιμο. Λέει, άμα πάει να χέσεις στον δρόμο, είναι σοβαρά τα πράγματα, σε πάνε μέσα. Να κλάσεις όμως μπορείς ακόμα. Πάμε δούμε και το ουρανοξύστη, τη θέα, αν και με πιάνει ζάλι. Εδώ αυτός ο ουρανοξύστης χτίστηκε το 1931. Βλέπετε πίσω μου όλη την πόλη, όλη τη Νέα Υόρκη βλέπετε. Άμα σας αρέσει δεν ξέρω. Πάντως εγώ θα προτιμούσα αυτά τα 29 δολάρια να ρίξω δύο γαμίσια, Φιλής και μεταξουργείο. Τι λέτε. Κοιτάξτε πίσω μου τι ωραία θέα που έχει. Εδώ. Δείτε θέα. Νέα Υόρκη. Όλοι. Αν και φοβάμαι το ύψος έχει αυτά τα κάγκελα αλλά και δεν φοβάμαι πέσω από κάτω και τσακιστώ. Το έχουν κάνει για να μην αυτοκτονούν οι μαλάκες. Πηγαίνανε και αυτοκτονάγανε, πηδάγανε από κάτω. Όπως σας είπα και πριν, καλύτερα αυτά τα λεφτά να τάτυνα για δύο ωραία γαμίσια. Ένα στο Φιλής και ένα στο μεταξουργείο. Αλλά αφού ήρθα Νέα Υόρκη, φυσικό είναι να έρθω εδώ. Ωραία είναι πάντως. Μια αλλαγή. Εκτός από το γαμίσι υπάρχουν και άλλα πράγματα στη ζωή. Αν και το γαμίσι είναι το ο πρωταρχικός μου στόχος. Όπως σας είπα και πριν, καλύτερα αυτά τα λεφτά να δάτυνα για δύο ωραία γαμίσια. Όπως σας είπα και πριν, καλύτερα αυτά τα λεφτά να δάτυνα για δύο ωραία γαμίσια. Όπως σας είπα και πριν, καλύτερα αυτά τα λεφτά να δάτυνα για δύο ωραία γαμίσια. Όπως σας είπα και πριν, καλύτερα αυτά τα λεφτά να δάτυνα για δύο ωραία γαμίσια. Όπως σας είπα και πριν, καλύτερα αυτά τα λεφτά να δάτυνα για δύο ωραία γαμίσια. Όπως σας είπα και πριν, καλύτερα αυτά τα λεφτά να δάτυνα για δύο ωραία γαμίσια. Είναι ωραίο μέρος και ζει όλο το 24ωρο και τη νύχτα έχει κίνηση. Όμως είναι καλό άμα έρθει κάποιος στη Νέα Υόρκη να έρθει και εδώ και στον ουρανοξύστη που πήγαμε πριν βέβαια. Ήρθα
θα δω καυλωμένο στο Grand Central το σταθμό. Κάνω τη βολτούλα μου, είναι πολύ ωραίο μέρος εδώ. Δείτε το, όλο το παλιά το φτιάξανε, όχι τώρα, τότε που είχαν λεφτά οι Αμερικάνοι φτιάναν ωραία πράγματα, τώρα αρχίδια. Κομμενίτσες δεν έχει, μην νομίζω ότι θα βρείτε πιτσιρίκες. Όλο κάτι γέροι τελειωμένοι είναι που έχουν έρθει και ζουν με τα επιδόματα. Είναι ωραίο όμως ότι έχει τη θάλασσα, μπορείς να χέσεις άμα σούφι. Εδώ απαγορεύεται να χέσεις τον δρόμο, οπότε πας στη θάλασσα και τα κάνεις. Είναι ωραία πάντως γειτονιά, βρήκα αυτά που ήθελα για να ψωνίσω κάτι πράγματα. Περνάει και το μετρό που και που σου ζαλίζει τα αρχίδια. Αυτή η μαλακία είναι παντού στη Νέα Υόρκη, το μετρό κάνει πολύ θόρυβο. Μπορεί να κλάσεις όμως και να μην σ' ακούνε όταν περνάει το μετρό. Έχει τα θετικά του. Εδώ βλέπετε πίσω μου τα κοινόχρηστα πλυντήρια. Στην υπερδύναμη της Αμερικής τον 21ο αιώνα οι περισσότεροι δεν έχουν πλυντήρια. Μην κοιτάτε τα έργα που δείχνει το 5% τους παύλου τους. Όλοι με τα πλυντήρια έχουν να πλύνουν τα ρούχα τους εδώ πέρα, στα κοινόχρηστα πλυντήρια. Και μετά τους θαυμάζουν. Τα χάλια τους. Να πηγαίνεις τώρα με σακούλες με τα ρούχα και τα ψολοχημένα σεντόνια για να τα πλένεις εδώ στο κοινόχρηστο πλυντήριο. Και ποιος ξέρει από πριν ο άλλος που έχει χύσει τα σεντόνια και αν τα έχει πλύνει ή να τα έχουν χέσει ακόμα χειρότερα. Αυτά είναι για την Αμερική που θαυμάζεται με τις ανέσεις. Ελάτε εδώ να μην έχετε ούτε πλυντήριο. Εγώ τουλάχιστον στη φτωχή Ρωσία έχω πλυντήριο και έρχονται και γκομενίτσες και πλένω και τα ψολοχημένα σεντόνια μου και δεν χρειάζεται να πηγαίνω με σακούλες να έρχομαι για να πλένω τα ρούχα μου κάπου. Μπορεί να κλάσεις όμως και να μην σ' ακούνε όταν περνάει το μετρό. Όπως σας είπα και πριν, καλύτερα αυτά τα λεφτά να τα δίνα για δύο ωραία γαμίσια. Μπορεί να κλάσεις όμως και να μην σ' ακούνε όταν περνάει το μετρό. Όπως σας είπα και πριν, καλύτερα αυτά τα λεφτά να τα δίνα για δύο ωραία γαμίσια. Μπορεί να κλάσεις όμως και να μην σ' ακούνε όταν περνάει το μετρό. Όπως σας είπα και πριν, καλύτερα αυτά τα λεφτά να τα δίνα για δύο ωραία γαμίσια. Όπως σας είπα και πριν, καλύτερα αυτά τα λεφτά να τα δίνα για δύο ωραία γαμίσια. Όπως σας είπα και πριν, καλύτερα αυτά τα λεφτά να τα δίνα για δύο ωραία γαμίσια. Όπως σας είπα και πριν, καλύτερα αυτά τα λεφτά να τα δίνα για δύο ωραία γαμίσια. Όπως σας είπα και πριν, καλύτερα αυτά τα λεφτά να τα δίνα για δύο ωραία γαμίσια.